Γεια σε όλους, τι καλώς ήρθατε. Γεια σε όλους, τι καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα αρκετά σημαντικό θέμα στο κομμάτι των ιδρύων, τη φροντίδα των μονομάχων. Όλοι ξεκινήσαμε από μια μικρή γυάλα με χρυσόσφαιρα ή μονομάχους. Αυτά τα ψάρια έχουν βασανιστεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα στο φωτοχόμπι. Και τι εννοώ με αυτό, χωρίς να ξέρουμε πώς ακριβώς πρέπει να τα φροντίσουμε, άθελά μας τα σκοτώναμε. Για παράδειγμα, κάπως έτσι πρέπει να μοιάζουν τα ενιδρία, τα οποία είναι κατάλληλα για να φιλοξενήσουν αυτά τα ζώα. Από εδώ έχω ένα θηλυκό και από εδώ ένα αρσενικό μονομάχο. Έρχεται να μας χαιρετήσει, ή τουλάχιστον να τον ταΐσουμε. Αλλά σήμερα έχει φάει και δεν θα φάει άλλο. Οι μονομάχοι, όπως και πολλά άλλα ψάρια, μπορούν να αναγνωρίζουν τον ιδιοκτήτη τους, δηλαδή το άτομο που τα ταΐζει καθημερινά. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι πραγματικά χρειάζεται ένας μονομάχος για να ζήσει, όχι για να επιβιώσει για λίγους μήνες? Αφήστε με να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και ένα τσιουάουα χωράει μέσα σε ένα τεράστιο δοχείο, αλλά δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Ο μονομάχος είναι ένα τροπικό ψάρι, που σημαίνει ότι ζει σε ζεστά νερά. Δεν μπορεί δηλαδή να ζήσει στο κρύο νερό που του προσθέτουμε, τουλάχιστον τον χειμώνα. Ένας μονομάχος χρειάζεται, κατά την άποψή μου, το λιγότερο 10 λίτρα νερού, δηλαδή ένα ενιδρίο περίπου σαν αυτό. Αν και αυτό είναι 16 λίτρα, θα καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η φίλτρανση του νερού. Αυτό εδώ δηλαδή είναι ένα εξωτερικό κρεμαστό φίλτρο, το οποίο ρουφάει το νερό από τον σωλήνα εδώ, περνάει μέσα από το βιολογικό καθαρισμό, το σφουγγαράκι και κάποια άλλα υλικά και επιστρέφει καθαρό. Μαζεύει δηλαδή τις ακαθαρσίες. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι οι καλές συνθήκες νερού. Ένας από τους λόγους που ο μονομάχος και οποιοδήποτε άλλο ψάρι δεν μπορεί να ζήσει σε ένα τόσο μικρό περιβάλλον που του προσφέρει μία γυάλα ή ένα πλαστικό δοχείο σαν τάπερ, είναι το ότι λίγο παραπάνω τροφή ή νερό κακής ποιότητας μπορούν να αλλάξουν κυριολεκτικά όλο το περιβάλλον γύρω του, με αποτέλεσμα να το σοκάρουν και να το σκοτώσουν. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να μαθαίνουμε στην αμμονία, στα νητρόδη και όλα αυτά τα περίεργα χημικά που οδηγούν το ψάρι στο θάνατο από τις ακαθαρσίες του. Σημαντικό επίσης είναι και το υπόστρωμα σε ένα ενιδρίο. Κατά την άποψή μου, το κάνει πολύ πιο όμορφο. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για φυτά, αρκεί μόνο να βάλετε κάποια διακοσμητικά ώστε να μπορεί να κρύβεται χωρίς γωνίες και διάφορα άλλα αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να του κόψουν τα πτερύγια. Γιατί ναι, μπορεί να είναι πολύ εντυπωσιακός όταν τα ανοίγει, αλλά δεν θα είναι και τόσο όμορφο αν έχουν κοπεί από κάποια πέτρα, ας πούμε. Και επειδή, όπως είπαμε, ο μονομάχος είναι ένα τροπικό ψάρι, χρειάζεται αυτό εδώ το εξάρτημα, το οποίο λέγεται θερμοστάτης. Ο θερμοστάτης διατηρεί το νερό γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου που χρειάζεται να είναι ώστε να επιβιώσει ο μονομάχος μας, κάνοντάς τον να κολυμπάει πολύ πιο έντονα και γρήγορα μέσα στο ενιδρίο μας. Επίσης, οι τροφές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του μονομάχου μας. Αν χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας τροφή, τα χρώματά του θα είναι έντονα και λαμπερά. Επίσης, δεν χρειάζεται να τον ταΐζουμε συνέχεια. Μία φορά την ημέρα, αφήνοντάς τον μία φορά την εβδομάδα ατάιστο, είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Εκτός από τα εξωτερικά φίλτρα, υπάρχουν και τα εσωτερικά φίλτρα, τα φίλτρα δηλαδή που είναι μέσα στο ενιδρίο μας. Από εδώ είναι και ο θερμοστάτης του άλλου μονομάχου και μερικά φυτά αλλά και σαλιγκάρια για να καθαρίζουν το τζάμι αλλά και το υπόστρωμα. Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή άλγη το ενιδρίο, αλλά είναι ένας κύκλος που περνάει και σιγά σιγά όλα θα πάνε καλύτερα. Την αφήνω επίτηδες ώστε να την φάνε τα σαλιγκάρια. Οι μονομάχοι είναι ψάρια που δεν πάνε μαζί. Για παράδειγμα, οι αρσενικοί μονομάχοι, αν βρεθούν στο ίδιο ενιδρίο, θα τσακώνονται μέχρι θανάτου. Αντίθετα, οι θηλυκοί μονομάχοι μπορούν να πάνε μαζί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις και συνδυασμό, δηλαδή έναν αρσενικό, τέσσερις θηλυκούς, ώστε να απειλείται εντός εισαγωγικών, αλλά δεν θα είναι κάτι το οποίο θα συνιστούσε σε κάποιον αρχάριο. Ξεχωρίζουμε το φύλλο ενός μονομάχου πολύ απλά από την εμφάνισή του. Οι αρσενικοί μονομάχοι έχουν αυτά τα εντυπωσιακά λέπια, ενώ αντίθετα οι θηλυκοί είναι πολύ πιο διαφορετικοί. Ίσως έχουν παρόμοιο πρόσωπο, αλλά τα λεπτά του είναι πολύ πιο μαζεμένα και μικρότερα. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει ένα κλείσιμο, ένα κάλυμα ανάμεσα στα δύο ενιδρία, ώστε να μην βλέπει ο θηλυκός τον αρσενικό και ο αρσενικός τον θηλυκό. Αυτό θα γίνει μόνο εάν θέλουν να τα ζευγαρώσω, ώστε να τους συνηθίσουν να μπουν στο ίδιο ενιδρίο μόνο για ζευγάρωμα και μετά να χωριστούν. Διότι ο αρσενικός θα σκοτώσει το θηλυκό. Τα pet shop και όλοι οι έμποροι που τα πουλάνε μέσα σε αυτά τα μικρά τα βαζάκια ή λίγο μεγαλύτερα, κυριολεκτικά τα σκοτώνουν και το ξέρουν. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να τα κρατήσουν για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να τα αγοράσει και να τα σώσει κάποιος από εμάς. Αυτά είχα να σας πω. Ένας μονομάχος θα ζήσει μια εξαιρετική ζωή αν έχει καθαρό νερό, χαμηλή ροή το φίλτρο, γιατί ο μονομάχος δεν μπορεί να κολυμπήσει αν υπάρχει αρκετή πίεση, θερμοκρασία στο νερό, δηλαδή να είναι ανάμεσα στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, και με τη φροντίδα που θα δώσετε αλλά και την αγάπη θα ζήσει για τουλάχιστον 2 με 5 χρόνια.
Εντυπώνοντας το βίντεο που παρακολουθείτε εσείς τώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Γεια σας!